Ανοιχτή συνέλευση με τη συμμετοχή των μελών και των φίλων τη πραγματοποίησε η Νέα Αριστερά Ιωαννίνων, επιχειρώντα να αποκωδικοποιήσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εν ώψη και τη συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού τη Οργάνου το Σαββατοκύριακο. Η αδυναμία εκλογή Ευρωβουλευτή αποτέλεσε μια ηχηρή ήττα για τη Νέα Αριστερά, με τα στελέχη τη να εκφράζουν τώρα περισσότερο από ποτέ την ανάγκη συγκρότηση μια ισχυρή δύναμη που να εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο και να μπορεί να λειτουργήσει καταλητικά μέσα στο νέο πολιτικό. Το πλαίσιο που διαμορφώνεται. Σε αυτή την ανάγκη στάθηκε μεταξύ άλλων και ο Χρήστο Μαντά εκ μέρου του προσωρινού συντονιστικού τη Νέα Αριστερά στα Γιάννενα, κάνοντα όμω αναφορέ και στα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινή γνώμη και τα οποία θα είναι παρόντα και την επόμενη ημέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτή η διαδικασία γίνεται και εν ώψη τη πανελλαδικής, ε, ε, της συνεδρίασης του πανελλαδικού συντονιστικού, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ε, και το οποίο θα εξετάσει και το αποτέλεσμα της Νέας Αριστεράς που βεβαίω δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαμε και θέλαμε. Είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, νομίζουμε και θεωρούμε ότι οι περίπου 100.000 ψήφοι που στήριξαν αυτό το εγχείρημά μας που πρωτεμφανίστηκε σε αυτές τις ευρωεκλογέ συγκροτούν ένα, ε, μια δυναμή και μια δυνατότητα έτσι ώστε η νέα αριστερά στις νέες συνθήκες που είναι πολύ ρευστέ σε ένα πολιτικό σκηνικό που ε, διαμορφώνεται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ε, έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να συνεχίσουν και να αναπτύξουν δραστηριότητες και ρόλους έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ε, διαμόρφωση ε, ενός αντίπαλου πόλου στην ε, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γιωμένη με τα κοινωνικά ζητήματα που παραμένουν και την επόμενη μέρα πάρα πολύ κρίσιμα. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι συνθήκες απασχόλησης, οι εργασιακές σχέσεις και βεβαίως τα μεγάλα ζητήματα του πολέμου και της ειρήνης και τα μεγάλα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της ενεργειακής μετάβασης είναι παρόντα και την επόμενη μέρα. Ε, και όλα αυτά θα τα εξετάσουμε μέσα και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι όπως διαμορφώνεται το επόμενο ακριβώς διάστημα ε, και με τις γαλλικές εκλογές που είναι πυλών σε λίγες μέρες, αλλά και με την υποχώρηση ε, των προοδευτικών δυνάμεων συνολικά στην Ευρώπη και την άνοδο της ακροδεξιάς. Σε αυτές τις σύνθετες και δύσκολες συνθήκες, η νέα αριστερά παραμένει ε, ζωντανή παραμένει μαχητική, παραμένει στο μετερίζει των αγώνων για δημοκρατία, για δικαιοσύνη, για ειρήνη και, ε, και τοπικά βεβαίως θα προσπαθήσουμε ε, να συμβάλλουμε ε, σε, αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προφανώς δύσκολη και σύνθετη συνθήκη, αλλά αυτό που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε και να πούμε είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες ο χώρος αυτός της ζωσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς θα είναι παρόν με όλες τις δυνάμεις.